Βλέποντας και αυτό το βίντεο που είδαμε και προηγουμένως από την αστυνομία, γιατί είναι έντονες οι αντιδράσεις. Καταρχήν, να μου σχολιάσετε το ότι επαναλειτουργεί το κέντρο αναψυχής στον Προνταρά. Έπεσε το διάταγμα, εξασφάλισαν τις άδειες και ξεκινούν κανονικά λειτουργία, κύριε Λεβέντη. Βέβαια, θα λειτουργήσει ο χώρος. Αντιλαμβάνομαι, εφόσον έχει εξασφαλίσει τις άδειες που το διάταγμα του επέβαλε να εξασφαλίσει, θα λειτουργήσει μέσα στα περιοριστικά πλαίσια, αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα, με τον μέγιστο αριθμό φιλοξενίας των 150 ανθρώπων. Σίγουρα, πλέον με τα νέα δεδομένα, ναι. Τις άδειες όμως τις έχουν εξασφαλίσει. Άρα... Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά. Άρα σημαίνει ότι ο χώρος ήταν και πέρσι αδιούχος και δεν είχε πρόβλημα να εκδώσει τις άδειες, όπως έχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Κάθε χρόνο παίρνετε καινούργια άδεια, κάθε χρόνο εκδίδεται κάθε η άδεια. Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται μια χρονοβόρα διαδικασία, μια πολύ δαπανηρή, θα έλεγα, διαδικασία, δεδαλώδεις διαδικασίες και με πάρα πολλά ψηλά τέλη τα οποία καταβάλουμε. Και να πούμε ότι αυτό το θέμα που προέκυψε και με τις άδειες, είμαι σίγουρος ότι εντός των ημερών, αν δεν έχει ήδη ρυθμιστεί, θα ρυθμιστεί. Και δεν θα καταγγέλλονται οι επιχειρηματίες, γιατί όσοι δεν έχουν, ή οι πλήστοι που δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τις άδειες τους, δεν είναι από δική τους ευθύνη, αλλά από ένα συσσωρευμένο όγκο αιτήσεων που έχουν και οι τοπικές αρχές και το Υφυπουργείο ενδεχομένως. Πάμε στο βίντεο. Σας πω τι λέει η αστυνομία. Η αστυνομία λέει ότι η ένδειξη που είχε εξωτερικά ήταν λαθασμένη. Έλεγε ότι μπορούν να είναι εντός 85 τόσα άτομα, ενώ βάσει των τετραγωνικών που εντόπισε η αστυνομία, μόνο 13 επιτρέπονται να είναι εντός του υποστάτηκου. Νομίζω ότι όχι, αντίστροφα είναι, αγαπητέ Νικήτα. Είναι ο εξωτερικός του χώρος μικρότερος και ο εσωτερικός λίγο μεγαλύτερος. Είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και νομίζω ότι κάπου εκεί. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός που λέει η αστυνομία και ο αριθμός που αναγραφόταν στην πόρτα έχει μεγάλη απόκληση. Να πούμε ότι, γιατί είχα τη χαρά να συνομιλήσω λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας και συζητήσαμε το θέμα, και βέβαια είμαι και εγώ ένθερμος και φανατικός υποστηριχτής της ρίσης «Μηδενή δίκη δικάσεις πριν αφημίθω να ακούσεις». Θέλω να ακούω όλες τις πλευρές. Η αλήθεια φαίνεται θα είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν παραβιάσεις που δεν μπορεί να τις αρνηθεί ο επιχειρηματίας, ότι κάποιος κάπνιζε στο χώρο. Από το βίντεο που φαίνεται, τουλάχιστον οι εικόνες, δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός θαμώνων. Φαίνονται οι κινήσεις και ό,τι κάνουν οι αστυνομικοί με το να μετρούν. Πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος της αστυνόμευσης δεν μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της δουλειάς ενός ανθρώπου. Εάν θα έπρεπε στην ουσία να μετρηθούν και να συμφωνηθεί ότι μετρούμε τώρα στο χώρο σας τόσα άτομα και αύριο θα έρθουμε να επιβεβαιώσουμε τις διαστάσεις του χώρου σας, και αν αποδεικνύεται ότι φιλοξενείτε περισσότερους, τότε να προβούν και στις απαραίτητες καταγγελίες. Άρα είναι ο χειρισμός που σας ενόχλησε και ο τρόπος που το χειρίστηκα. Νομίζω ότι από την αρχή, και αυτό είπα και στον αγαπητό μου τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, ότι οι καταγγελίες από μόνες τους σαν αριθμός παγκύπρια δεν είναι μεγάλες, και αυτό βέβαια συμφωνούμε ότι δείχνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως να επιδεικνύεται μία κατανόηση από τις αρχές σε περιπτώσεις όπου δεν είναι υπερβολικές και εξόφθαλμες οι παραβιάσεις των πρωτοκόλλων ή να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, και από την άλλη όμως και πάρα πολλοί επιχειρηματίες να πειθαρχούν και να σέβονται και να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο και το διάταγμα. Οπότε δήλωσα ξεκάθαρα ότι είναι ο τρόπος που έγινα σε κάποιες περιπτώσεις οι αστυνομεύσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και μέσα από τη δική μου προσπάθεια, συζητώντας με τις αρχές, αλλά και χαμηλώνοντας τους τόνους, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αυτό όμως που θέλω να καλέσω... Να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους και να είναι και τα πράγματα για όλους καλύτερα και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Από την πλευρά τη δική μας, για να έχουμε το ανάστημα να σταθούμε μπροστά στον οποιοδήποτε και να απαιτήσουμε οτιδήποτε, πρώτα απ' όλα να είμαστε και εμείς σωστοί. Δηλαδή, εάν υπάρχουν απειροελάχιστοι, θα έλεγα, τους οποίους στο πίσω μέρος του μυαλού τους κρύβεται η πιθανότητα ότι θα επιχειρήσουν να ξεγελάσουν τον νόμο, αυτό εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Μάλιστα. Θα πρέπει ο καθένας να γνωρίζει τα τετραγωνικά του,
να καθορίζει ακριβώς και να γράφει και να αναρτά σε περίοπτη θέση τον αριθμό των φιλοξενουμένων του, και είμαι σίγουρος ότι εάν έχει μία μικρή παρέκκληση των τριών, των τεσσάρων και των πέντε ανθρώπων, δεν θα του πει κανένας τίποτε. Εάν όμως αρχίζει και εξόφθαλμα φαίνεται μία υπερβολική παραβίαση του χώρου και με γυμνό μάτι φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, εκεί έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχει πρόβλημα. Οπότε όμως επιστρέφω πίσω στον τρόπο της αστυνόμευσης, ότι δεν μπορεί να ζητά ο ιδιοκτήτης από τον αστυνομικό να του πει για πόσα άτομα θα με καταγγείλεις και να μην του λέει. Ο ιδιοκτήτης έχει, ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να του πει ότι τώρα στο χώρο σου φιλοξενείς 100. Ενώ έπρεπε να είναι τόσοι και θα καταγγελθείς για τόσους. Να συμφωνήσουν να τους μετρήσουν να είναι τόσοι και μπορούν, αν υπάρχει διαφωνία στα τετραγωνικά, να επιστρέψουν την άλλη μέρα με το φως της μέρας, να κάτσουν, να τα δουν ακριβώς, να μετρήσουν, χωρίς να παρενοχλούνται και οι θαμώνες. Γιατί εγώ δεν θα δεχόμουν να έρθει κάποιος και να μου βάζει το μέτρο στην καρέκλα μου για να μετρά ενώ πίνω το ποτό μου ή τρώω. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχει δεν είναι μια λεπτή γραμμή που πρέπει όλοι να την τηρούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.